Τα εγγένεια του πρώτου υποβρύχιου αρχαιολογικού πάρκου της Κύπρου στο αρχαίο λιμάνι της Αμαθούντας στη Λεμεσό, τέλεσε ο Υπουργός Μεταφορών. Ο Γιάννης Καρούσος μάλιστα φόρεσε την καταδυτική του στολή και ξαναγήθηκε πρώτος στον θαλάσσιο αυτό θησαυρό. Λάτρεις της κατάδυσης και όχι μόνο μπορούν από σήμερα να επισκέπτονται το αρχαίο λιμάνι της Αμαθούντας, ένα από τα αρχαιότερα της Μεσογείου, και για να δουν από κοντά τα καταλήμματα που σώζονται μέχρι και σήμερα. Το πρωί ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος και ο Υφυπουργός Πολιτισμού Γιάννης Τουμαζής τέλεσαν τα εγγένεια του αρχαιολογικού πάρκου. Από σήμερα είναι επισκέψιμο τόσο για τους φίλους της Μάσκας και των πεδίων, αλλά και για όσους θέλουν να κάνουν κατάδυση με καταδυτικό εξοπλισμό, καθώς έχει καθαριστεί ο χώρος, έχουν μπει σχετικές σημάσεις, έχει ετοιμαστεί και μια ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες και μη για το τι υπάρχει. Το έργο υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Εναλλείων Αρχαιολογικών Ερευνών της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. Αυτό επικεντρώθηκε στη δημιουργία καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε Ελλάδα και Κύπρο ως ένα μέσο για την προβολή και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι σημαντική και συναρπαστική στιγμή για την Κύπρο. Σήμερα τα εγγένεια του ενάλιου αυτού πάρκου, του λιμανιού της Αμαθούντας της ελληνιστικής περίοδου. Είμαστε ένα νησί με σημαντική ιστορία, με σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, με πλούσια ενάλεια αρχαιολογία που μπορεί ακόμα να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Μέσω ενός διαδραστικού χάρτη παρέχονται πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό για μια ψηφιακή εξαποστάσεως πλοήγηση στο χώρο. Επιτόπου, εφαρμογή προσδιορίζει τη γεωγραφική θέση του επισκέπτη, επισημάνοντας σημεία ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη βιωματική εμπειρία της επίσκεψής τους με την ενεργοποίηση της ηχητικής ξενάγησης, η οποία λειτουργεί και ως οδηγός για την ιχνηλάτηση σημαντικών καταλοιπών κατά μήκος της ακτής.